Λοιπόν, η πρεμιέρα του περσινού πρωταθλητή του Conference League του Ολυμπιακού στο φετινό γύρο Παλίκ δεν έχει θετικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός μπήκε με τα αριστερά στη διοργάνωση, ιτήθηκε 2-0 στη Γαλλία, στο γήπεδο της Λιών από την τοπική ομάδα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα άξια σχολιασμού και όχι μόνο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος για πρώτη φορά με τον Χρυσόλης Μεντελίπα στον πάγκο του ξεκίνησε με τρεις παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Ένα σύστημα το οποίο φάνηκε σε γενικές γραμμές να λειτουργεί στο μεγαλύτερο διάστημα των 60 λεπτών που το χρησιμοποίησε ο Ισπανός τεχνικός. Και συνέχεια, όταν γίνεται η αναγκαστική αλλαγή, αποχωρεί από το παιχνίδι ο Πιρόλα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα και ο Ολυμπιακός αλλάζει διάταξη, πάει σε τετράδα στην άμυνα. Η Λιόν εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός, πετυχαίνει μέσα σε λίγα λεπτά δύο τέρματα και φτάνει στη νίκη. Αυτή είναι μια ανάγνωση του αγώνα. Η δεύτερη και πιο σημαντική είναι το φινάλι της αναμέτρησης. Βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει μόλις 44% κατοχή της μπάλας. Και αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η γαλλική ομάδα από πλευρά της είχε σε μεγάλο διάστημα του αγώνα ποσοστά που άγγιξαν το 60%. Είναι γεγονός ότι στα πρώτα 15 λεπτά έχει 70% κατοχή της μπάλας. Άρα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός και ειδικά οι χαφ του δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα, δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί δείχνει να αποτελεί ένα ανασταλτικό παράγοντα να μπορέσει η ομάδα να αρχίσει να παίρνει τα αποτελέσματα και βεβαίως να βελτιώσει και την εικόνα της, γιατί σίγουρα η εμφάνιση στη Γαλλία δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Από τ' άλλη όμως, αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά αυτό που έχουμε δει πολλές φορές. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στιγμών. Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 50 με το Γιάρεμτσουκ να σκοράρει από το ύψος της μικρής περιοχής. Λίγο νωρίτερα, η Λιόν έχει δοκάρει. Το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή δεν έχει κόλλει. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Στο 64 κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση ο Τζολάκης, στην ουσία σε φάση εξεπαφής με τον Τολισσό από κοντά. Στο 65 γίνεται 1-0. Και όλα αυτά, καθώς λίγο νωρίτερα, στο 59, έχει κάνει μια σέντρα ροντινή και ο Ελκαμπή κάνει στην ουσία τσαφ στην μπάλα σε μια φάση που την περασμένη χρονιά θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ, να έχει στείλει την μπάλα στα δίκτυα και το είχε κάνει πολλές φορές. Είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι λάθων. Όπως υπάρχει και φάση πριν γίνει το 2-0, στο 71 τον Μπεράχμα, καθώς ένα λεπτό νωρίτερα είχε κάνει ένα ανάποδο ψαλιδάκι ο Κοστούλας μέσα από την περιοχή. Πήγε να βάλει ένα πίσω τον κόλλο νεαρός. Αν το είχε πιάσει το ψαλίδι και πήγαινε στα δίκτυα, θα μπορούσαμε να λέμε για τον κόλλο της χρονιάς από ένα παιδί το οποίο δεν έχει κλείσει καλά-καλά τα 19 του χρόνια. Ίσως και τα 18 σωστά. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, για το ποδόσφαιρο παιχνίδι στιγμών. Όταν μια ομάδα τις ευκαιρίες της τις κάνει γκολ, έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε λίγες μεν ευκαιρίες, αλλά ήταν ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα. Όμως δεν τις αξιοποίησε. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, οι Γάλλοι το έκαναν. Ήταν καλύτεροι, είχαν περισσότερες τελικές και πήραν την νίκη. Το φινάλε της βραδιάς αφήνει μια γλυκόπληξη γεύση, αλλά δεν σημαίνει το τέλος σε οτιδήποτε. Η φετινή διοργάνωση του Europa League, που έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με το League Face που ξεκίνησε το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, υπάρχουν ακόμα 7 αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 4 παιχνίδια στο γήπεδο του Καραϊσκάκης, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της επόμενης Πέμπτης με την Μπράγκα και 3 παιχνίδια εκτός έδρας. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του, έχει χρόνο να βελτιωθεί. Μην ξεχνάμε ότι και στο ξεκίνημα του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του την περασμένη σεζόν τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά, αλλά συνέχεια ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό. Κατάφερε και άρχισε να παίζει το ποδόσφαιρο που ήθελε με αποκορύφωμα το φινάλε τη σεζόν που τον βρήκε να γίνει την πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Συνεπώς, καλό είναι να γίνεται κριτική, αλλά κακό είναι να υπάρχουν αναθέματα, αυστηρές κρίσεις, ότι αυτή η ομάδα δεν πάει πουθενά, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι τις λείπουν πολλά πράγματα. Ναι, σίγουρα υπάρχουν δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχουν απουσίες που είναι χτυπητές, έχουν φύγει παίκτες που μέχρι στιγμή το κενό του δεν έχει καλυφθεί, αλλά παρόλα αυτά. Η ισοπαίδωση είναι το χειρότερο πράγμα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται στήριξη αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή κοντά στον Ατρόμητο στις 6 ώρες στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Πρέπει να είναι κατάμεστο γήπεδο. Και βεβαίως την άλλη Πέμπτη το παιχνίδι με την Μπράγκα στο ίδιο γήπεδο, στον Πειραιά. Είναι δύο αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει δύο νίκες, θα πάρει τα πάνω του. Γιατί συνέχεια ακολουθεί το ελληνικό κλάσικο την Κυριακή 6 Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Συνεπώς, στήριξη την ομάδα. Κριτική να γίνεται, αλλά με το σωστό τρόπο και με μέτρο. Και είναι σίγουρο ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της ομάδας, παρότι μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση.